Κυρίες, κύριοι και παιδιά, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σκοτάδι και το φως και για το πώς οι άνθρωποι φοβήθηκαν το σκοτάδι και χάρηκαν ή αναπαρήγαγαν για να χαρούν το φως του ήλιου. Ο Δαναός, σύμφωνα με τους μυθοπλάστες, είναι αυτός ο οποίος κατάλαβε την χάση και την φέξη του φεγγαριού, την εξαφάνιση του φεγγαριού, τη μαύρη νύχτα, το μαύρο σκοτάδι, τον φόβο που προκαλεί το απόλυτο σκοτάδι και την επάνωδο του φωτός με τη φέξη του φεγγαριού, τη νύχτα, κάνοντας τα χέρια του έτσι, δηλαδή έμπλεξε τα χέρια του, κύκλωσε με αυτά μία σφαίρα γυάλινη και κατάλαβε τις φάσεις της σελήνης. Ο Δαναός ήταν ο πρώτος ο οποίος κατάλαβε την ελλειπτική πορεία της σελήνης σε 29 μέρες που αποτελούν έναν κύκλο της γύρω από τον ήλιο, τον κόνο της σκιάς της πάνω στη γη, το φως το οποίο παράγεται με την αντανάκλαση των ηλιακών ακτίνων πάνω στη σελήνη, αυτό που μας φέγγει εμάς στον πλανήτη Γη τη νύχτα, όταν φέγγει το φεγγάρι. Και να λοιπόν πως το σκοτάδι, όταν ήταν απόλυτο, δηλαδή όταν είχε χαθεί στις 14 μέρες το φως το οποίο παράγει ο πλανήτης δορυφόρος της γης, τι φόβος προκλήθηκε στους γήινους, στους γηγενείς, στους χθόνιους, τους κατοίκους του πλανήτη μας. Ο Δαναός μέτρησε τη φλογερή τροχιά των αναρρύθμιτων άστρων και έμαθε την πορεία του ήλιου και την έκταση της γης με μεγάλη σκέψη. Και αφού λύγησε τα μπλεγμένα δάχτυλα του χεριού του, του ευλίγιστου, κατάλαβε την ασταθή κυκλική πορεία της σελήνης, η οποία ξεκινάει πάντα από την αρχή. Κατάλαβε με ποιο τρόπο, μετά από τριπλά στριφογυρίσματα, η σελήνη άλλαζε τη μορφή της. Όταν ξεκινάει να φαίνεται, όταν βρίσκεται στη μέση του μηνός, όταν λάμπει ολόκληρη, πώς όταν έρχεται σε επαφή και όταν φεύγει σε απόσταση από την αρσενική φλόγα του πατέρα ήλιου, γεννιέται η λάμψη από την αυτοσχέδια φωτιά του πατέρα που ανανεώνεται συνεχώς. Οι πράξεις οι οποίες γίνονται από φόβο, μας λέει ο Πλούταρχος, πρέπει να κρύβονται στο σκοτάδι, γιατί το φως είναι εχθρικό για αυτές. Άλλωστε και για τα φαινόμενα τα σχετικά με τον ήλιο και τη σελήνη φυλάγονταν για 3 μόνο μέρες, καθώς έγραψε ο Αντικλίδης στα εξηγητικά, στο λεξικό των αρχαίων λέξεων και εθήμων. Στη Σπάρτη, κοντά στο συσίτιο των εφόρων, υπήρχε το ιερό του φόβου. Του φόβου, το οποίο ήταν ένα μικρό κτίριο πάντα κλειστό. Όμως υπήρχε στη Σπάρτη ιερό αφιερωμένο στον φόβο. Οι λακεδαιμόνοι έχουν ιερά όχι μόνο του φόβου, αλλά και του θανάτου και του γέλιου και άλλων τέτοιων παθημάτων. Τον φόβο τον τιμούν, όχι σαν μια θεότητα από εκείνες που φεύγουν, ούτε γιατί τον θεωρούν βλαβερό, αλλά γιατί πιστεύουν ότι η πολιτεία συγκρατείται προπάντων με τον φόβο. Γι' αυτό και οι έφοροι, όταν αναλαμβάνουν την αρχή, κηρύττουν στους πολίτες, καθώς λέει ο Αριστοτέλης, να ξυρίζουν το μουστάκι και να πειθαρχούν στους νόμους και να μην φανούν αυστηροί εναντίον των νόμων. Για το ξύρισμα του μουστακιού, νομίζω, λέει ο Πλούταρχος στον Κλεομένη, ότι το έλεγαν για να συνηθίζουν τους νέους να πειθαρχούν και στα μικρότερα. Και οι παλιοί, νομίζω, την Ανδρία δεν την νομίζουν αφοβία, αλλά μάλλον φόβο. Φόβο μήπως κατηγορηθούν ότι δεν έχουν καλή υπόλοιψη.
Γιατί αυτοί που φοβούνται πολύ τους νόμους, δείχνοντας πάρα πολύ ανδροί κατά των εχθρών, και όσοι πολύ φοβούνται την κακοφημία, ελάχιστα φοβούνται μήπως πάθουν κακό. Γι' αυτό καλά είπε κάποιος ότι όπου υπάρχει φόβος, υπάρχει και ντροπή. Και ο Όμηρος λέει, «Αγαπητέ μου πεθερέ, και σε ντρέπομαι και σε φοβάμαι». Ο Όμηρος λέει και το άλλο, «Σιωπηλή φοβόταν τους στρατηγούς». Γιατί το πλήθος ντρέπεται προπάντων εκείνους που φοβάται. Γι' αυτό και οι λακεδαιμόνοι έκτισαν το ιερό του φόβου κοντά στο συσίτιο των εφόρων. Την εξουσία των εφόρων την έβαζαν πολύ κοντά στην μοναρχία. Ο Πλούταρχος, στον βίο του Θησέα, διασώζει μία ανθρωποθυσία στην Αθήνα, η οποία έγινε στον Θεό φόβο. Ο Θησέας θυσίασε στην Αθήνα στον Θεό φόβο την Αμαζόνα Αντιόπη. Την Αντιόπη την είχε φέρει μαζί του ο Θησέας όταν ακολούθησε τον Ηρακλή στον άθλο του για την ζώνη της βασίλισσας των Αμαζόνων της Ιππολίτης, την οποία απέτησε από αυτόν η κόρη του ξαδέλφου του, του Ευρυσθέα. Η Αντιόπη θυσιάστηκε στον φόβο πριν οι Αμαζόνες επιτεθούν εναντίον των Αθηναίων σύμφωνα με κάποιο μύθο της Αθήνας, ενώ κατά άλλο μύθο η Αντιόπη πολέμησε στο πλευρό του αγαπημένου της Θησέα και του πατέρα του παιδιού της του Ιππόλιτου όταν οι Αμαζόνες ήρθαν να την πάρουν πίσω μαζί τους στην Θεμίσκυρα, την πρωτεύουσά τους, κοντά στον ποταμό Θερμόδοντα. Ο Πλούταρχος στο βίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μας διασώζει θυσία του Αλεξάνδρου και μυστηριακές τελετές τις οποίες εκτελεί γι' αυτόν ο Αρίστανδρος ο Τελμισαίας, ο προσωπικός μάντης του Αλεξάνδρου, πριν από τη μάχη στα Γαυγάμηλα, την τελευταία μεγάλη μάχη την οποία έδωσε ο Αλέξανδρος εναντίον των Περσών. Κατά τη διάρκεια των τελετών έγινε έκλειψη της σελήνης, γι' αυτό ακριβώς στη σελήνη και στον Θεό φόβο θυσίαζε ο Αλέξανδρος, και ενώ ο Δαρίος με λαμπτήρες, δηλαδή με λαμπάδες, προσπαθούσε να ετοιμάσει και να εμψυχώσει το στρατό του, ο Αλέξανδρος θυσίαζε, η στρατηγή του με τον αρχιστράτηγό του τον Παρμενίωνα περίμεναν τον Αλέξανδρο, και εκείνο το βράδυ ο Παρμενίωνας πρότεινε στον Αλέξανδρο να επιτεθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας για να μην φανεί η υπεροχή των Περσών, οι οποίοι είχαν κατέβει στο πεδίο της μάχης με 1,5 περίπου εκατομμύριο Πέρσες, ενώ ο Αλέξανδρος διέθετε στρατό μόνον με 48.000 Έλληνες. Ο Αλέξανδρος μετά τις θυσίες είπε την περίφημη φράση του, «Εγώ δεν κλέβω τη νίκη, δεν κλέβω τη νίκη στο σκοτάδι της νύχτας». Ο Πλούταρχος στον βίο του Νικία διασώζει μία νυχτερινή μάχη, η οποία λόγω του φόβου δημιούργησε πολλά προβλήματα στους δύο αντιπάλους κατά τη διάρκεια της σκοτεινής νύχτας. Φόβος και ταραχή κατέλαβε τότε αμέσως ολόκληρο το στράτευμα και εκείνοι που νικούσαν ακόμα ανακατώθηκαν με εκείνους που έφευγαν, και όσοι εφορμούσαν και προχωρούσαν εμποδίζονταν και αυτοί από εκείνους που είχαν φοβηθεί, και έτσι έπεφταν οι μεν επάνω στους δε, νομίζοντας ότι εκείνοι που έφευγαν τους καταδίωκαν και περνούσαν τους φίλους για εχθρούς. Το άτακτο εκείνο ανακάτωμα μαζί με φόβο και άγνοια και το αβέβαιο στην όψη, γιατί η νύχτα δεν είχε ούτε υπερβολικό σκοτάδι ούτε καθαρό φως, αλλά μόνο το φως της σελήνης που έκλεινε προς τη δύση της και που έκανε σκιές από πολλά όπλα και σώματα κινούμενα μέσα από το φως, και που δεν διευκρίνιζε τα αντικείμενα αλλά από το φόβο των εχθρών, και τους φίλους τους έκανε ύποπτους και έριχνε τους Αθηναίους σε φοβερές περιπέτειες και απορίες.
Έτυχε μάλιστα να έχουν από πίσω τους τη σελήνη. Έτσι, σκιάζοντας οι ίδιοι τον εαυτό τους, έκρυβαν το πλήθος των όπλων τους και τη λαμπρότητα, ενώ τους εχθρούς τους η αντανάκλαση της σελήνης επάνω στις ασπίδες τους έδειχνε πολύ περισσότερους και λαμπρότερους. Και τελικά, καθώς υποχώρησαν, έπεσαν κατά πάνω τους οι εχθροί από παντού. Και ενώ έφευγαν σκοτώνονταν, άλλοι από εκείνους, άλλοι αναμεταξύ τους και άλλοι ενώ γλιστρούσαν στους γκρεμούς. Και όσοι διασκορπίστηκαν και περιπλανήθηκαν, και αυτούς όταν ξημέρωσε τους έβρισκαν οι υπείς και τους σκότωναν. Σκοτώθηκαν περίπου 2.000 και από εκείνους που διέφυγαν λίγοι σώθηκαν με τα όπλα τους. Στις 3 Αυγούστου του 431 π.Χ. ο Περικλής και οι Αθηναίοι είχαν επιβιβαστεί στον Αθηναϊκό στόλο όταν έγινε έκλειψη ηλίου. Τότε ο κυβερνήτης του πλοίου τρόμαξε και ο Περικλής για να του δώσει θάρρος του είπε «Κοίταξε». Ο Περικλής σήκωσε τη χλαμίδα του και την έριξε μπροστά στα μάτια του κυβερνήτη, του τα σκέπασε και του είπε «Φοβάσαι κάτι από τη χλαμίδα μου?» Ο κυβερνήτης απάντησε «Όχι». Το ίδιο πράγμα είναι όταν και ο ήλιος δεν φαίνεται και γίνει η έκλειψη του ηλίου, δηλαδή κρυφτεί ο ήλιος με το φυσικό αυτό φαινόμενο, το οποίο δεν είναι τόσο φοβερό όσο νομίζεις. Στις 29 Αυγούστου του 395 π.Χ. ο βασιλιάς Αγισίλαος της Σπάρτης, αφού διέσχισε τις Θερμοπύλες, πέρασε σε χώρα που ήταν φιλική προς τους Σπαρτιάτες, στην Φωκίδα, όπου έγινε έκλειψη ηλίου. Σύμφωνα με τους αστρολογικούς υπολογισμούς, ο ήλιος πήρε τότε το σχήμα καινούργιας σελήνης και τότε ο Αγισίλαος άκουσε ότι ο Πίσανδρος νικήθηκε από τον Φαρνάβαζο και τον Κόνωνα σε ναυμαχία κοντά στην Κνίδο. Και όπως ήταν φυσικό, λυπήθηκε για αυτά και για τον άνδρα και για την πόλη. Αλλά για να μην χάσουν οι Σπαρτιάτες το ηθικό τους και φοβηθούν, ενώ βάδιζαν στη μάχη, διέταξε εκείνους που ήρθαν από τη θάλασσα να πούν τα αντίθετα, ότι νίκησαν δηλαδή στην ναυμαχία. Και ο ίδιος προχώρησε στεφανωμένος για την καλή είδηση και έστειλε στους φίλους του μερίδες από θύματα. Ο Περικλής στην Αθήνα και ο Αγισίλαος ο βασιλιάς της Σπάρτης προσπαθούν να αποτρέψουν τους στρατιώτες τους να φοβηθούν από την έκλειψη του ηλίου. Όμως, πολύ νωρίτερα, τον 6ο αιώνα π.Χ., όταν οι Πέρσες και οι Λιδοί βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους, τους φοβίζει πάρα πολύ μία έκλειψη ηλίου και αναγκάζονται από το φυσικό αυτό φαινόμενο πάρα πολύ βιαστικά να υπογράψουν συνθήκη ειρήνης μεταξύ τους και να σταματήσουν τη μάχη. Ο πόλεμος συνεχιζόταν αμφίρροπος μεταξύ Μίδων και Λιδών, όταν κατά το 6ο έτος, ενώ συνύπτετο η μάχη, η μέρα ξαφνικά έγινε νύχτα. Πρόκειται σύμφωνα με τους αστρονομικούς υπολογισμούς για την έκλειψη ηλίου που έγινε στις 28 Μαΐου του 585.